εκ μέρου τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Μαζικών Φορών και Σωματείων τη περιοχή, σα καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση. Σήμερα δεν σας αλύσουμε με πολλά λόγια, γιατί είναι και συναυλία περισσότερα να διασκεδάσουμε. Τώρα, στι συναγωνιστέ και δίνουμε ένα δίκαιο αγώνα είναι ανάγκη να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μα, να δώσουμε έτσι μια αγωνιστική απάντηση σε αυτού που υπονομεύουν τη ζωή μα, σε αυτού που μα γεμίζουν καρκίνο, σε αυτού που μα καταδικάζουν να ζούμε δίπλα στα σκουπίδια και σχεδιάζουν και νέα εγκλήματα. Είναι στάση ευθύνη απέναντι στου εαυτού μα και στα παιδιά μα. Δεν έχουν σκοπό να κλείσουν το χιτάφιλή, να μην περάσει κανένα εφησυχασμό από τα ψέματα του ότι δίθεν κλείνει. Η κοροϊδία όμω δεν έχει τέλο. Καθησυχάζουν το λαό τι δυτικέ συνοικίε ότι δεν είναι τίποτε σοβαρό. Ένα μικρό πανοσύκωμα τη χωματερή ή μια μικρή επέκταση θα γίνει δίπλα στον οικισμό Γεννηματά 2 στα Ανολιώσια. Παραμύθια είναι αυτά. Θα γίνει μια νέα μεγάλη κανονική χωματερή με 4 εκατομμύρια κυβικά σκουπίδια και με δυνατότητα αύξηση. Γι' αυτό είναι ανάγκη να σημάνει γενικό ξεσηκωμό οι ευθύνε, το λέμε και το ξαναλέμε, ότι είναι διαχρονικέ και όλες, για όλες τις κυβερνήσεις και για τις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια, τους Δήμους και τη διοίκηση του ΕΣΝΑ. Καμία παρουσία τέτοιων δυνάμεων σε κινητοποίησεις δεν θα δώσει αυτές τις εγκληματικές πολιτικές που εφάρμοσαν αυτά τα χρόνια στην πλάτη του λαού, εις βάρος της υγείας του και του περιβάλλοντος. Προχωράνε στην κατασκευή νέων χωματερών με κριτήριο όχι της ανάγκης μας, αλλά τα κέρδη, των, τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων την ίδια στιγμή που φουντώνουν τα σχέδια για καύση. Οι σχεδιασμοί τους περιλαμβάνουν ανενεργά λατομεία μεταξύ αυτών και το λατομείο εδώ στο Μουσαμά, μια ανάσα από την πόλη μας πίσω από το θέατρο Πέτρας θέλουν να προχωρήσουν παρόλο ότι γνωρίζουν ότι το λατομείο του Μουσαμά βρίσκεται σε ζώνη προστασίας του όρου Εγάλεως, το οποίο είναι βάση νομοθεσίας αυστηρά προστατευμένη περιοχή. Ξέρουν πολύ καλά ότι όλα τα παλιά λατομεία δεν είναι κατάλληλα για τέτοια χρήση. Γνωρίζουν ακόμη πολύ καλά ότι η αποκατάσταση των λατομείων, εάν γίνει με σκουπίδια, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μόλυνσης των υπόγειων νερών λόγω της σύνθεσης του εδάφου. Όλα αυτά τα ξέρουν. Τα γράφουν όμως τα παλιά τους τα παπούτσια για ούτε, γιατί ούτε τις ζωές μας υπολογίζουν, ούτε το περιβάλλον τους μοιάζει, παρά μόνο να διασφαλιστούν τα κέρδη για λογαριασμό των ομίλων που λιμένονται τη διαχείριση των απορριμμάτων. Εμπόδιο για την υλοποίηση ενός σχεδίου προς του λαού είναι αυτό το επιχειρηματικό κέρδος. Έχει ταξικά χαρακτηριστικά το δικό του εγκληματικό σχέδιο και είναι ένα καλά, μελετημένο αδιέξοδο για να μην υπάρχει τρόπο διαφυγής. Ταυτόχρονα για την υλοποίηση αυτή τη πολιτική εξαγοράζουν ανθρώπου μέσω των αντισταθμιστικών. Συναγωνιστέ συναγωνίστριε, είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε τη δύναμη και μπορούμε να του βάλουμε εμπόδια να του σταματήσουμε, να του χαλάσουμε τα σχέδια εδώ και καιρό με το συντονιστικό αγώνα, με όλες τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει, στέλνουμε το μήνυμα σε Πατούλη και Δούρου να το πάρουν χαμπάρι ότι δεν έχουν εξεμπερδέψει με το λαό της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Αθήνας. Χέρι, χέρι πάνε, μαζί παρεούλα επικύρωσαν τη νέα χωματερή στη φυλή κοντά στο γεννηματά 2. Το ζήτημα... Τη διαχείριση των απορριμμάτων μα αφορά όλου, γιατί έχει να κάνει με την ποιότητα τη ζωή μα εκεί που ζούμε και εργαζόμαστε. Τα λατομεία μπορούν να γίνουν θέατρα, χώροι πολιτισμού και αθλητισμού για την νεολαία. Δεν θα τους αφήσουμε τώρα να τα κάνουν χωματερές. Να τον βάλουν καλά στο μυαλό τους. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Παλεύουμε για διαχείριση των απορριμμάτων προς όφελος του λαού. Απαιτούμε να ανακληθεί τώρα η απαράδεκτη απόφαση για τη δημιουργία νέου χιτά στη φυλή κοντά στον οικισμό και στο γραμματικό. Επίσης απαιτούμε να μην δημιουργηθούν άλλοι χιτά και χιτί στα λατομία της φυλής, στο Μελετάνη, στη Μάνδρα, Τιτάν, στα Μέλου, στα Μέγαρα, Κυριάκου, στο Κοροπή, που θα αποτελούν νέες περιβαλλοντικές βόμβες για το λαό της Αττικής. Τώρα χρειάζεται να αξιοποιηθεί όλο το επιστημονικό δυναμικό και η ανάπτυξη τεχνολογίας για να υπάρξει διαχείριση των απορριμμάτων με κριτήριο την υγεία και την ποιότητα της ζωής του λαού, με δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου φορέα διαχείρισης και τελικής διάθεσης των αποβλήτων που θα έχει προτεραιότητα στην πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων και στην προώθηση ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή με διασφάλιση της χωριστής διαλογής διαφορετικών ειδών και απορριμμάτων, με δημιουργία μονάδων επεξεργασίας και χωροθέτηση, με επιστημονικά κριτήρια και μακριά από κατοικημένες περιοχές. Εντείνουμε τη δράση μας, οργανώνουμε τον αγώνα μας, καλούμε το εργατικό λαϊκό κόσμο της περιοχής να δυναμώσει τη δράση των Ιστικής Επιτροπής. Δεν κάνουμε βήμα πίσω, συνεχίζουμε, δεν τελειώνουμε εδώ κλιμακώνουμε τον αγώνα μας στο επόμενο διάστημα όπου χρειαστεί στην περιφέρεια, στα περιφερειακά συμβούλια, παντού θα μας βρίσκουν μπροστά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.